Λέγομαι Κόκκινος Θανάσης, είμαι δικαστικός υπάλληλος του Πρωτοδικείου Αθηνών και πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας. Σήμερα ξεκινάνε κινητοποιήσεις από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή αυτής της εβδομάδας, 9 με 11, στον χώρο του εφετείου για τα μεγάλα προβλήματα που έχει το κατάστημα του εφετείου Αθηνών. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι όποιος διαγωνισμός βρίσκεται σε εξέλιξη του ΑΣΕΠ αυτή τη στιγμή δεν καλύπτει τις ανάγκες του εφετείου, γιατί οι θέσεις που μπορούν να δοθούν στο εφετείο είναι πολύ λίγες, 10 στον αριθμό, και δεν έχουν ξεπεράσει τα προβλήματα που έχει το εφετείο αυτή τη στιγμή, οι όποιες προσλήψεις σε αυτό το νούμερο έρθουν. Εσείς πόσες θέσεις πιστεύετε ότι χρειάζονται αυτή για να καλυφθεί? Αυτή τη στιγμή, για να λειτουργήσει το εφετείο με τις ανάγκες που υπάρχουν στα μεγάλα ποινικά δικαστήρια και τις συνεχιζόμενες δίκες, έπρεπε τουλάχιστον να έρθουν 40 υπάλληλοι στο εφετείο της Αθήνας. Θα κάνετε κάποια συνάντηση με κάποιον αρμόδιο? Περιμένουμε να γίνει συνάντηση. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο και από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου συνάντηση για αυτά τα θέματα. Και θα κάνουμε επανεκτίμηση μετά το τέλος αυτής της εβδομάδας τι ακριβώς μπορούμε να δημιουργήσουμε. Σωτήρης Τρυπολιτσιώτης, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας. Η σημερινή κινητοποίηση στο εφετείο της Αθήνας γίνεται για να δείξουμε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει από την έλλειψη προσωπικού. Στο εφετείο της Αθήνας συνεχίζονται 30 μεγάλες δίκες που κρατούν απασχολημένους αντίστοιχους γραμματείς για μακρόχρονικό διάστημα. Οι γραμματείς που απομένουν δεν μπορούν να καλύψουν τη μεγάλη δικαστηριακή ύλη που τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Υπάρχει πλέον σοβαρός κίνδυνος να παραγραφούν υποθέσεις στα χέρια των γραμματέων, κάτι που αναγνωρίζει και η διοίκηση του εφετείου της Αθήνας και μάλιστα το έχει καταθέσει γραπτός στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.